Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την 21η εκπομπή με τον τίτλο V for Vendetta. Ημερομηνία εγγραφής η Δευτέρα, 18 Ιουνίου του 2018. Μία μέρα πένθους μετά από αυτά τα οποία προηγήθηκαν και εκτιμούμε ότι όλοι γνωρίζετε πάνω κάτω. Θα δώσουμε βεβαίως πολύ περισσότερες πληροφορίες εμείς στην εκπομπή, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε είναι αφιερωμένη στο θέμα το Σκοπιανό. Λοιπόν, το Σάββατο προχθές είχαμε την πρόταση μομφής από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή και απερίφθη, όπως θα είδατε. Παραλλήλως υπήρξε διαμαρτυρία πολλών Ελλήνων πολιτών στο Σύνταγμα, η οποία κάποια στιγμή το βράδυ διελήθη μετά από ρήψη χημικών και δακρυγόνων από τις δυνάμεις καταστολής. Και χθες Κυριακή είχαμε την προδοσία της Μακεδονίας από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι υπέγραψαν στις πρέσπες και ουσιαστικώς έδωσαν τη Μακεδονία μας, την ιστορία της, την γλώσσα μας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει η μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική ταυτότητα στους Σκοπιανούς. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 109 ημέρες και 16 ώρες αυτή τη στιγμή που γίνεται η εγγραφή, που οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί μας παραμένουν εχμάλωτοι από τους Τούρκους στις φυλακές υψής της ασφαλείας της Αδριανουπόλεως. Και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσω τον Mr. V, τον αγαπημένο σας προσκεκλημένο. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, όπως είπα στην εισαγωγή μου, αυτοί οι κύριοι Τσίπρας, Κοτζιάς, καμένος όλο αυτό το συνονθήλευμα, η συμμορία αυτών των κυρίων, παρέδωσε χθες την Μακεδονία μας. Όμως κάποιοι έχουν άλλη άποψη επί του θέματος και αν μπορούμε να πάμε παρακαλώ να δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Μακεδονία, εξακουστεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το γνωστό εμβατήριο από τους τιμημένους ευέλπιδες. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα πάψουμε να τραγουδάμε το εμβατήριο, είναι μάλλον νυχτωμένοι βαθιά,
διότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, τους διαβεβαιώνουμε. Ματέως ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και πάμε λίγο να δούμε τι έγινε προχθές στο Κοινοβούλιο. Κύριε Βασιλιάδη, είναι λίγο να πούμε ότι αναφερόμαστε σε μία πένθυμη ημέρα. Ακριβώς. Είναι λίγο να πούμε ότι αναφερόμαστε σε μία αποφράδα ημέρα. Έτσι. Είναι μια απερίγραπτη, βαθιά νοσηρή κατάσταση, η οποία γίνεται μπροστά στα μάτια όλων των Ελλήνων πολιτών και αναλογικά δεν φαίνεται η αντίδραση να είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, για να είμαστε τίμιοι και ευθύς με το γεγονός. Όπως ξέρετε, στη Βουλή, αφού θέλετε να αρχίσουμε από εκεί. Ναι, ναι. Και να πούμε τι σημαίνει πρόταση μορφής, γιατί προφανώς ήταν μια γελιότητα, έτσι. Αλλά πείτε για να ξέρει ο κόσμος να μην παρασύρεται και νομίζει ότι ο Κούλης είναι ο σωτήρας μας, έτσι. Όχι, βέβαια. Μπράβο. Η πρόταση μορφής επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο Σκοπιανό και δεν γενικεύθηκε, τουλάχιστον από το αίτημα το γραπτό της Νέας Δημοκρατίας, δεν γενικεύθηκε στα άλλα ζητήματα που επίσης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει πατώσει απελπιστικά. Έτσι. Και μας έχει περάσει το βρόχο στο λαιμό με όλα αυτά τα οικονομικά και άλλα μέτρα. Ήταν επικεντρωμένη μόνο στο Σκοπιανό ζήτημα. Και ενώ τόσα χρόνια έχουμε άπειρες δηλώσεις, ειδικά του συγκυβερνώντος του Υπουργοπάνου, ναι, του Καμένου, ότι έχει κόκκινες γραμμές, ότι δεν πρόκειται να περάσει με τίποτα αυτό και εμείς για τη Μακεδονία το ξεκαθαρίζουμε. Τελικά, τελευταία στιγμή που έκανε μάλιστα και μία θορυβόδη και έντονη συνέντευξη τύπου, γύρισε και είπε ότι, ξέρετε, εμείς θα το διαχωρίσουμε το θέμα. Εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε εναντίον. Ναι, ναι. Για να μην τα απολυλογούμε. Διαφωνούμε, αλλά τους στηρίζουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα βγάζετε εσείς λογική από αυτό. Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή ότι η επιστήμη είναι αναγκασμένη, ειδικά για το ελληνικό παράδειγμα, να σηκώσει πολύ ψηλά τα χέρια η επιστήμη. Μήπως είναι εκείνο το σύνδρομο της ψυχιατρικής που λέγεται καρεκλοβίδωμα? Ναι, και επειδή είστε και πιλότος, για να σας πειράξω, πρόκειται μάλλον όχι για βίδες, αλλά για πριτσίνια. Είναι για τα πριτσίνια τα οποία είναι τόσο καλά δεμένα τα καθίσματα των πιλότων που δεν βγαίνουν με τίποτα. Δηλαδή πέφτει το αεροπλάνο, αλλά τα πριτσίνια παραμένουν στη θέση τους. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια χαριτωμένη φωτογραφία στο διαδίκτυο, ξέρετε, με τον κύριο Καμένο, ο οποίος ενώ είναι όρθιος, η καρέκλα τον ακολουθεί. Έτσι, έτσι. Είναι κολλημένη η καρέκλα στη σπονδυλική του στήλη. Και έχουμε και την παρέτηση ενός βουλευτού του, έτσι. Ναι. Εκείνο το οποίο ήταν μάλλον εντυπωσιακό, όχι εντελώς εντυπωσιακό, γιατί είχε δώσει σημεία εντόνου διαφωνίας ο Δημήτρης ο Καμένος, είναι ότι ψήφισε ναι. Πολλοί είπαν ότι ήταν μία ψήφος συνειδήσεως. Ήταν μια ψήφος που σημαίνει ότι δεν άντεχε πλέον την κατάσταση. Βέβαια, μεταξύ μας είχε ψηφίσει όλα τα άλλα τόσο καιρό πριν. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε, για να δούμε και τις δύο όψεις του νομίσματος, ότι ναι, μπορεί να λέει ότι ψήφισε με τη συνείδησή του και καλώς ψήφισε ναι. Κρίμα που κανείς άλλος από τους βουλευτές του υπολείπου του κόμματός του δεν έκανε το ίδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι επειδή μυρίζει έντονα εκλογές, όπως λένε πολλοί και δεν είναι κακές γλώσσες, ετοιμάζει την διάδοχη κατάσταση. Θα μεταφερθεί σε μια νέα αυλή, σε έναν άλλο χώρο, θα υιοθετηθεί, ελπίζει πιθανόν. Νέα αυλή ή Νέα Δημοκρατία, πώς λέγεται. Ναι, και τα δύο. Πολύ καλά το είπατε. Οπότε δεν θα μείνει ορφανός. Ιδάλλως, όλοι αυτοί θα μείνουν ορφανοί. Και πολλά γράφονται στον τύπο και για άλλα στελέχη των ΑΝΕΛ που ετοιμάζονται να μεταπηδήσουν. Ναι. Και τα κουκιά μειώθηκαν τώρα, γίνανε 153. Από 154, μπράβο, πολύ σωστά, γίνανε 153. Άρα έγινε ακόμη πιο σοβαρή εξάρτηση από τους τέσσερις. Οι τέσσερις μειονοτικοί βουλευτές, σας ευχαριστώ που το είπατε, και πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά, ότι η ελληνική κυβέρνηση από το 2015 στηρίζεται στις ευλογίες που δίνει η Άγκυρα για τους τέσσερις μειονοτικούς βουλευτές της Θράκης που κρατούν με την ψήφο τους την κυβέρνηση. Ναι, Τούρκους πείτε τους, δεν είναι κακό, για να καταλαβαίνει ο κόσμος πλέον. Στα χαρτιά είναι Έλληνες. Στα χαρτιά. Ναι, στα χαρτιά ακριβώς. Στα χαρτιά. Ναι, ναι, αλλά στην ουσία. Και αν έλειπαν αυτοί, ουσιαστικά θα είχε πέσει από καιρό η κυβέρνηση, έτσι. Είναι 149, αν δεν τους υπολογίσετε. Ναι, ναι. Και επίσης να πούμε μια πολύ χαρακτηριστική είδηση,
ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που συνέβη το επεισόδιο με τον Δημήτρη Καμένο και έσπευσε αμέσως σε ελάχιστη ώρα ο Παναγιώτης Καμένος να δώσει επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής και να πει ότι διαγράφεται, άρχισαν αμέσως οι παραιτήσεις σε πολλές κομματικές οργανώσεις των ΑΝΕΛ στην επαρχία. Μάλιστα. Με πρώτη μια ηχηρή παραίτηση είναι της πολύ γνωστής και κατά πολλούς συμπαθητικής μέχρι προχτές εκπροσώπου τύπου τον ΑΝΕΛ, μάλιστα, της γνωστής Μαγδαλένας, τη λέω με το μικρό όνομα. Λοιπόν, η οποία και αυτή παραιτήθη. Ναι. Νομίζω ότι μπάζει πολλά νερά το σκάφος σε αυτό το κόμμα και αρχίζουν και πετάγονται έξω γρήγορα πριν πνιγούν ορισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, απερίφθη η αστεία πρόταση Μομφής. Βεβαίως, βεβαίως. Μα δεν είχε. Αναμενόμενη, δεν είχε καμία πιθανότητα. Δεν είχε. Ήτανε αυτό που λένε στη σκοποβολή οι Αμερικάνοι blanks. Ήτανε άσφαιρα πυρά. Ήταν άσφαιρα τα πυρά. Ακριβώς. Και αν δεν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για τις διαμαρτυρίες έξω, οι οποίες διαλύθησαν ως συνήθως με χημικά και δακρυγόνα. Διαλύθησαν διότι η αστυνομία περιέργως δείχνει μια ιδιαίτερη σπουδή όταν είναι να τα βάλει με ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται υπέρ βομών, εστιών, υπέρ μάλιστα της βατρίδος, ειρηνικά και πολλές φορές οικογενειακά, θα έλεγα. Ακριβώς. Τότε η αστυνομία δείχνει μια ιδιαίτερη σπουδή. Ναι, διότι υπήρχαν και μικρά παιδιά, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή είναι τραγικό να χτυπάς μικρά παιδιά με χημικά, τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες στην υγεία, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, εκτός αν πίσω από τις μάσκες είναι αλλοδαποί. Δηλαδή το μόνο που περνάει από το μυαλό μου είναι αυτό. Είναι μια σκέψη, μπορεί να μην μπορούμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι Έλληνες, ή με ελληνική ψυχή εμπασχετός, γιατί μπορεί να είναι Έλληνες οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ελλάδα, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος με ελληνική ψυχή να συμπεριφέρεται έτσι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό και σημαντικό που σκοπίμως το προσπερνούν και οι δύο κυβερνήσεις, ναι, δηλαδή της Ελλάδος και των Σκοπίων. Ακριβώς. Αλλά περιέργως και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τι είναι αυτό? Κύριε Βασιλιάδη, είχαμε μιλήσει πριν αρκετές εκπομπές για την περίφημη και καταλυτική δήλωση ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, η οποία δήλωση περάστηκε ως επίσημη θέση διεθνώς του State Department και όλοι παριστάνουν ότι δεν την ξέρουν, όλοι παριστάνουν ότι δεν τη θυμούνται, πλήρης αμνησία. Είναι η περίφημη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβερνήσεως Φραγκλίνου Ρούσβελτ το 1944, μάλιστα, ο Έντβαρντ Στετίνιους. Ναι. Τι είχε πει ο Στετίνιους, και μάλιστα για να είμαστε πάρα πολύ ακριβής, η τοποθέτηση είχε γίνει στις 26 Δεκεμβρίου του 1944. 4, μάλιστα. Υπάρχει στα διπλωματικά έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει συγκεκριμένο κωδικό που είναι 868.014, Παύλα 12-2644. Λοιπόν, σημαντικό. Αυτό το έγγραφο εκδόθηκε αυθεντικά το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου του 1944, και αναφέρει ότι αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών του Ρούσβελτ, θεωρεί τους λόγους περί μακεδονικού έθνους, εισαγωγικά στο έθνος, μακεδονικής πατρίδος, εισαγωγικά, μακεδονικής εθνικής συνειδήσεως, εισαγωγικά, ότι είναι αστήρικτες δημαγωγίες που δεν αντικατοπτρίζουν καμία εθνική ή πολιτική πραγματικότητα και θεωρεί πως η αναγέννησή τους είναι κάλυψη επιθετικών προθέσεων εναντίον της Ελλάδος. Μάλιστα. Δεν το είπε κανένας Έλληνας αυτό, κύριε Βασιλιάδη. Το είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Στετίνιους, ο Θεός να τον αναπαύσει. Λυπούμε να πω ότι πέθανε και σχετικά νέος. Και κάνουν όλοι πως δεν το ξέρουν. Περιέργως δε, και πραγματικά είναι ακατανόητο, ή αν θέλετε με κάποια προσπάθεια το κατανοούμε, υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά δεν το αναφέρει κανείς. Και δεν το αναφέρει κανείς όχι μόνο στις εφημερίδες, όχι μόνο στις ιστορικές αναδρομές που πολλοί επιχειρούν να κάνουν στο σκοπιασμό ζήτημα. Δεν το αναφέρουν οι πολιτικοί, δεν το αναφέρει κανένας από τους διατελέσαντες υπουργούς εξωτερικών εδώ και πολλά χρόνια. Μούγκα στη στρούγκα, κύριε Βασιλιάδη. Γιατί ετούτος εδώ πέρα τώρα δεν διαβάζει την ιστοσελίδα, λέει, δεν γνωρίζει. Μα την ιστοσελίδα δεν διαβάζει. Τι λέμε και όμως δεν θέλουν να την αναφέρουν. Βεβαίως, και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Ισχύει και για τα Σκόπια. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, βεβαίως άλλαξε και η εξωτερική πολιτική έκτοτε βεβαίως των ΗΠΑ, έτσι. Έχει αλλάξει, αλλά προσέξτε,
είναι επίσημη θέση τοποθέτηση ακριβώς. διεθνώς. Ναι, έχει έτσι. Διαμοιραστεί σε όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών το 1944 και παραμένει και κανείς δεν την ανήρεσε. Ναι. Δεν είπε κανείς ότι ο Στετίνιους, ο συγχωρημένος, δεν ήξερε τι έλεγε. Έτσι. Οπότε γιατί το θάβουνε. Έτσι. Και εξακολουθούν όλοι και το θάβουν. Και το θάβουν και τα μαζικά μέσα διαστρεβλώσεως, ναι. παραχαλάξεως και συγκαλύψεως, κύριε Βασιλιάδη. Έτσι, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες στις πρέσπες. Θέλετε να κάνετε κάποια εισαγωγή, κάποια αναφορά ή να πάμε στις πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουμε ετοιμάσει. Είναι εύγλωτες οι φωτογραφίες. Λοιπόν, αν έχουμε παρακαλώ έτοιμες τις φωτογραφίες για τη χθεσινή φιέστα. Ναι. Απαράδεκτη φιέστα. Ας περάσουμε να τις δούμε. Χήμα δίπλα στο κύμα, θα το έλεγα. Χήμα δίπλα στο κύμα. Έτσι. Ας δούμε, παρακαλούμε. Ευχαριστούμε τη σκηνοθέτηδα. Λοιπόν. Εδώ είναι η περίφημη υποδοχή. Ναι, ναι. Πηγαίνω, έρχονται τα κρισκράχτ με τους φουσκωτούς. Ναι, ναι. Γέμισε φουσκωτούς. Ναι. Αριστερά είναι ο κύριος Ζόραν Ζάεφ. Έχει τίνει το χέρι του ήδη και ο κύριος Ζάεφ και ο κύριος Τσίπρας αντιστοίχως. Και ο Καπελάκιας. Ο Καπελάκιας με το, αυτό το... Τι να πω, το άσπρο, το εκρού, ατέριαστο καπέλο. Μη χτυπάει τον χτυπήσει ο ήλιος, είναι ο κύριος Κοτζιάς. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν μέσα στην τρελή χαρά, όπως θα διαπιστώσουμε και στις επόμενες φωτογραφίες. Ας δούμε την επόμενη, παρακαλώ. Εδώ είναι στην εξέδρα. Ναι. Εδώ είναι στην εξέδρα οι δύο καλοί φίλοι. Οι δύο αστέρες, ναι. Ναι, αστέρες, γιατί οι χολιγουντιανοί... Ναι, όχι του πενταγράμμου, ταινία, αλλά... Ναι. Ναι. Θύμιζε. Μάλλον γάμο θύμιζε. Ναι, πιο, γιατί έτσι, πιο πολύ γάμο θύμιζε. Έτσι, την παραλία, και κάποιο τα ξένο σκηνικά, δορυφορικό όλα. Κανάλι επέμενε ότι έμοιαζε με γάμο. Ναι, μάλιστα. Τώρα πώς τα βλέπουν αυτά δεν ξέρω. Ναι. Ας δούμε, παρακαλούμε, την επόμενη φωτογραφία. Ναι, εδώ είναι από την ώρα της ποτέ να μην γινόταν υπογραφής. Ναι. Επιτρέψτε μου τη φράση. Ποτέ να μην γινόταν. Συμφωνώ. Ναι. Καθήμενος είναι αυτός ο περίφημος άχρηστος διαμεσολαβητής του ΟΗΕ επί 24 χρόνια, ναι. ο κύριος Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος έφτασε στα 80 του και είχε την ικανοποίηση ότι τελικά του πέρασε. Ναι, διότι βρήκε Βίκο Αότα και την βρήκε, ναι, και το υπογράφει. Ακριβώς. Και είναι πολύ ευχαριστημένος και ο κύριος Ζάεφ και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και ο κύριος Δημητρόφ και ο κύριος Άμα δείτε Κοντιάς. Τα μηδιάματα, βέβαια οι δικοί μας είναι πιο χαρούμενοι από τους Σκοπιανούς, όπως βλέπετε, έτσι. Δυστυχώς, οι δικοί μας έχουν εξετρελαθεί από τη χαρά τους. Ναι. Ναι, και θα εξηγήσουμε μετά το γιατί. Πάμε πιο κάτω. Στην επόμενη σας παρακαλούμε φωτογραφία. Ναι. Γερά κρατάει ο ένας τον άλλον. Ναι. Είναι περιχαρής. Ναι. Πανηγυρίζουν. Έχουν βγάλει και τους δεκάρικους στα μικρόφωνα. Αυτές τις. Πράγματι δεκάρικους, αυτές οι μικρές ομιλίες. Ναι. Στάχτη στα μάτια και του ενός και του άλλου λαού για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς σκοπούς. Πανηγυρίζουν. Επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, να δούμε. Εδώ είναι το ανέκδοτο που βγάζει ο κύριος Ζόραν Ζάεφ τη γραβάτα του και την προσφέρει, προσέξτε, η στρογγυλή θηλιά πώς είναι. Ναι, η θηλιά την προσφέρει τώρα... στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι λυμμένος στα γέλια. Η θηλιά που του δείχνει έχει κάποια σημειολογία, δηλαδή κάτι θέλει να πει. Θα το δούμε μετά. Θα το δούμε μετά. Ωραία. Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Ναι. Πολύ ευδιαθεσία. Εδώ πλησιάζει η θηλιά. Ναι. Ο κύριος που έχει λυθεί στα γέλια πίσω είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος θα δούμε μετά τι έκανε, θα το εξηγήσουμε με τη γραβάτα. Ο κύριος Ζάεφ λοιπόν ήδη έχει πλησιάσει πολύ με τη θηλιά. Πάμε πιο κάτω, ναι. Ο κύριος Τσίπρας περιχαρής παίρνει τη γραβάτα και τη σηκώνει ως τρόπαιο ψηλά. Ναι. Στο εσταντανέ ο κύριος Κοντζιάς με πολύ προθυμία απλώνει το χέρι του για το τρόπαιο. Ναι, είναι πολύ χαρούμενος. Εδώ που ξεπουλιέται η Ελλάδα και παίζουμε με τις γραβάτες. Με τις θηλιές παίζουν, δεν ξέρω τώρα. Ναι, και πανηγυρίζει και η κυρία Μοκερίνη, η Ιταλίδα Επίτροπος. Μάλιστα. Με τα κόκκινα, ναι, τα πορτοκαλί, συγγνώμη. Για να δούμε πιο κάτω. Πάμε στην επόμενη, ναι. Φτιάχνει το γιακά του ο κύριος Ζάεφ, γιατί χάλασε το γιακά του και ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει να διπλώνει ήδη τη γραβάτα
την οποία δεν έχουμε φωτογραφία γιατί δεν την τράβηξαν οι φωτογράφοι, ο Επίτροπος ο Ευρωπαίος παίρνει την διπλωμένη γραβάτα και του τη φοράει σαν μαντιλάκι στο τσεπάκι δίπλα από το, από το γιακά. Τι είναι ενθυματολόγος, είναι ο Ευρωπαίος, γιατί βλέπω φτιάχνει και το ΖΑΕΦ, αυτός δεν είναι. Αυτός που φτιάχνει το ΖΑΕΦ είναι άλλος. Α, άλλος είναι αυτός. Είναι άλλος. Α, πάμε άλλος, στην μάλιστα, επόμενη. Μάλιστα. Ναι, εδώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος ήδη έχει αγκαλιάσει ζεστά-ζεστά τον κύριο ΖΑΕΦ. Μα αυτός δεν του φτιάχνει το γιακά, αυτός νομίζω του φτιάχνει το γιακά πριν. Αυτός ο προηγούμενος ήταν πολύ ψηλός, αυτός δεν είναι τόσο ψηλός. Τέλος πάντων. Εκτός αν ανέβηκε κάπου. Ναι, ίσως ανέβηκε κάπου. Κρατάει τη γραβάτα. Πάμε παρακάτω, μην δώσουμε πάρα πολύ σημασία γιατί είναι τα στιγμιότυπα. Κοιτάξτε, τρελή χαρά. Ναι. Εξακολουθεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος και έχει το χέρι του επάνω στο στήθος του κυρίου ΖΑΕΦ. Τον χαϊδεύει, τον χαϊδεύει. Έχει κόλλα εκεί το χέρι. Έτσι, ναι, κάτι γίνεται. Κάτι τους έχουν ναι. Τάξη, λοιπόν, φαίνεται. Ο δε κύριος Τσίπρας έχει αγγυλωθεί το χέρι του κρατώντας το τρόπαιο της γραβάτας. Πάμε παρακάτω. Και ο Δημητρόφ εκεί γελάει και χειροκροτάει. Με τον Κουτσιά. Κοιτάξτε τις σφιχτά αγκαλιές εδώ. Ναι. Αυτή δεν είναι από το Gay Pride η φωτογραφία. Α, όχι. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχαμε συνδυσιογραφία. Συγχωρέστε με, δεν άντεξα. Α, δεν ήταν από εκεί. Δεν είναι από το Gay Pride, όχι. Είναι το Sales Pride. Α, μάλιστα. Στις πρέσπες που πουλούνται όλα. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. On sale που λένε οι Αμερικάνοι. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Εδώ σφιχταγκαλιάζεται ο κύριος Κοντζιάς με τον κύριο Δημητρόφ. Χαμόγελα, κοιτάξτε. Θέλουμε να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, διότι είναι αδύνατον σε μια μικρή τηλεοπτική εκπομπή να προβάλλουμε όλα τα βίντεο, ο κύριος Κοντζιάς όταν συνήντησε σε αυτά τα στιγμιότυπα τον κύριο ΖΑΕΦ, τον φίληξε όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις κατά το ρωσικό συνήθειο, έξι φορές. Μάλιστα. Τον κύριο Δημητρόφ. Φανταστείτε χαρές, Έξι φορές. Δηλαδή, συγγνώμη και η. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του. Η γυναίκα του που είχε να δει χρόνια. Η φιλενάδα του, με συγχωρείτε, έξι φορές απανωτά. Αποκλείεται. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη φιλήσει. Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Πάμε πιο και αγκαλιάζει τον κύριο Δημητρόφ. Όπως ξέρετε, ο κύριος Δημητρόφ είναι από την Ημαθία. Γεννήτσαρος. Ναι. Από την Ημαθία είναι. Ναι, το έχουμε αναφέρει. Τόσο σκοπιανός είναι ο κύριος Δημητρόφ. Πάμε πιο κάτω. Αν νομίζω αυτή είναι η τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία. Που έχει τη φιέστα. Ναι. Ωραία, ωραία. Νομίζω έχουμε και άλλη μία. Να δούμε και την άλλη. Να δούμε και την άλλη. Έχουμε και άλλη μία φωτογραφία έτσι. Ναι, ας δούμε και την επόμενη. Αυτή εδώ, κύριε Βασιλιάδη. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι μια πολύ ειδική κατασκευή. Ναι. Επιστημονική κατασκευή. Ναι. Ο σχεδιαστής έχει. Τι είναι ναυτικός κόμπος, δηλαδή τι ακριβώς είναι. Ναι, αυτή η κατασκευή βοηθάει στο να επιλύσετε δύσκολα θέματα. Αυτή η κατασκευή είναι μελετημένη, είναι με πολύ ποιοτικά ανθεκτικά υλικά. Μάλιστα. Και μπορεί να σηκώσει το οποιοδήποτε βάρος. Ναι. Δεν μου έρχεται στο μυαλό πώς ακριβώς τη λένε, αλλά είναι πολύ μελετημένη, ο κατασκευαστής είναι αξιέπαινος και μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για πολλές περιπτώσεις που παρουσιάζονται δυσκολίες, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Και είναι ταιριαστή κατασκευή. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι ένα εκλεκτό κομμάτι, δεν θυμάμαι το εργοστάσιο, αλλά είναι ένα εκλεκτό κομμάτι. Μάλιστα. Ναι. Και θέλετε πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις να δούμε και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν πάνω στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Βεβαίως, γιατί έχουμε. Γιατί έχουμε φωτογραφικό υλικό αρκετό. Ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Ναι. Και πρέπει να τις δείξουμε. Ναι. Αν μπορούμε να πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες των αντιδράσεων και του κόσμου για την προδοσία η οποία συνετελέστη χθες. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τους. Στο κέντρο είναι ένας κληρικός, αν βλέπετε. Διαδηλωτές ακριβώς είναι ένας κληρικός και βεβαίως κάτω φαίνονται οι δυνάμεις καταστολής. Δίπλα από τον κληρικό κάποιος κρατάει. Δεν ξέρω, αυτό το κόκκινο ορθογώνιο στη γκάσκα τους, ξέρετε τι είναι. Στις κάσκες των ματατζίδων, λέτε. Ναι, τι είναι, σκοπιανή σημαία, είναι, τι είναι αυτό. Ελπίζω όχι. Δεν το γνωρίζω όμως. Πρέπει να ζουμάρει φακός για να σιγουρευτούμε. Αν είναι Έλληνες αυτοί, εγώ σας λέω. Δεν το γνωρίζω. Έχω πολλές αμφιβολίες. Πάμε πιο κάτω να δούμε. Ξέρω τι λέτε και έχω διαβάσει τι γράφετε. Δεν είμαστε σίγουροι. Ας δούμε την επόμενη, παρακαλώ, φωτογραφία που έχουμε. Ναι, είναι μια πολύ όμορφη σημαία. Κρατάει ένας διαδηλωτής με τον Σταυρό και τον 16άκτινο ελληνικότατο ήλιο της Βεργίνας. Πάμε στην επόμενη. Αυτή είναι η.
Πάμε λίγο πίσω, παρακαλώ, αν μπορούμε στην προηγούμενη. Ναι. Λοιπόν, αυτή η σημαία ναι. πρέπει να πούμε ότι είναι η πιο ωραία ελληνική σημαία. Έτσι. Ενώ ο Σταυρός. Βεβαίως. Ο Σταυρός και όχι η άλλη με τις 9 λωρίδες. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή η σημαία δεν μπορεί να αλλάξει με κανέναν τρόπο, γιατί πρέπει να καταργηθεί τελείως. Ναι. Ενώ στην άλλη, την λεγόμενη της θαλάσσης. Της θαλάσσης. Θέλουν αυτοί κάποια στιγμή να αφαιρέσουν το σταυρό από την πάνω αριστερή γωνία ναι. και να προσθέσουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα βάλουν, ό,τι τους κατέβει. Ναι. Δηλαδή εκεί είναι σχετικά εύκολο να αλλοιωθεί το εθνικό σύμβολο. Ναι. Όταν είναι έτσι όμως αυτό που βλέπουμε, ναι. δεν μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα. Ναι. Και βέβαια έχει και, και το σύμβολο το αστέρι της Βεργίνας, το πολύ ωραίο. Αυτή η έκδοση, αν το πω έτσι, τους ενοχλεί βαθιά, κύριε. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό δεν είναι και επίσημη σημαία του ελληνικού έθνους πλέον. Έτσι. Πάμε πιο κάτω, παρακαλώ. Να αλλά δούμε. Μπορούμε να την αναρτάμε στα μπαλκόνια μας αυτήν τη σημαία. Αυτήν τη σημαία, ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι τους... Ήδη μαζεύεται κατά χιλιάδες ο κόσμος. Ακριβώς. Οι εκτιμήσεις των διοργανωτών αναφέρουν ότι ήταν πάνω από 4.000 άτομα. Από ό,τι έχω διαβάσει. Κάτι για 50 άκουσα εγώ. Ή είναι της αστυνομίας η εκτίμηση. Η εκτίμηση πρέπει να είναι αυτή της αστυνομίας που της λέτε. Αστυνομίας κάτι είναι. Για 50.000 άκουσα. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Ζητώ αλλά βέβαια σε όλη την ευρύτερη περιοχή, έτσι, όχι όλοι μαζεμένοι στο ίδιο σημείο. Ναι. Πάμε λίγο πιο κάτω. Οι οποίοι είναι αξιέπαινοι διπλά γιατί κάναν και ποδαρόδρομο. Ακριβώς. Αφού η αστυνομία είχε κλείσει τα πάντα. Εδώ λοιπόν, βλέπουμε εδώ ήδη ότι είναι το μπλόκο. Το πολύ πυκνό μπλόκο με τα ΜΑΤ. Ναι. Που αναμένουν. Πάμε πιο κάτω. Πάμε στην επόμενη, ναι. Εδώ έχουν αρχίσει ήδη τα συνθήματα. Είναι μία δημοσιογράφος που μεταδίδει από τον Αντένα της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Μεταδίδει τα στιγμιότυπα από τις διαμαρτυρίες των διαδηλωτών υπέρ της Μακεδονίας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουν αρχίσει ήδη να πέφτουν τα δακρυγόνα. Ακριβώς. Σοριδών. Ο κόσμος ήδη αρχίζει και έχει δύσπνοια και κρατάει πρέπει το... Πρέπει να σημειώσουμε ναι. ότι επρόκειτο για μία απολύτως ειρηνική έτσι. Διαμαρτυρία. Έτσι. Και όμως έτσι. Δέχθηκαν ανέντιμη, θα έλεγα, ναι. ανήθικη επίθεση από ναι. τις δυνάμεις καταστολής. Έτσι. Έτσι. Και φανταστείτε να δείχναμε και τα φιλμ. Ναι, καλά, δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα. Δεν να έχουμε τη δυνατότητα και, το εξάλλου, χρόνο. Ναι, είναι και τραβηγμένα κάπως έτσι. Πάμε στο επόμενο. Πρόχειρα, πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ να δούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι ότι πέφτουν σοριδών τα. Έχει αρχίσει και ασπρίζει και η περιοχή. Α, και να τονίσουμε ότι γίνανε ρήψεις χημικών και δακρυγόνων από ό,τι ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες. Μάλιστα. Από ελικόπτερα, παρακαλώ. Αυτό δεν το είδα. Ρίχνανε και από ελικόπτερα. Έχει καταγραφεί στα βίντεο ότι κοιτάξτε τα ελικόπτερα που πετάνε από πάνω. Τόσο φιλότιμα δηλαδή. Πρωτάκουστα πράγματα συνέβησαν. Η αστυνομία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω. Ναι. Στα Εξάρχεια επεμβαίνουν τα ελικόπτερα όταν γίνονται τα έκτροπα με τους μπαχαλάκηδες. Ούτε μίγα δεν επεμβαίνει ούτε στα μίγα, Εξάρχεια. Ούτε μίγα δεν επεμβαίνει. Ναι, σιγά μην επέμβουν μάλιστα. Τα όχι, προσπαθώ να βρω αντίστοιχες ναι. δράσεις της αστυνομίας, κύριε Βασιλιάδη. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν υπάρχουν, Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Ούτε όταν ο Ρουβίκονας τα κάνει γυαλιά καρφιά. Γυσμαδιά μου. Ναι, υπάρχει καμία επέμβαση. Όχι, όχι. Όχι. Αυτούς τους πιάνουν ευγενικά, παρακαλώντας τους και λέτε, ελάτε παιδιά τώρα, ας πούμε. Έλατε, σας πάμε και στα σπίτια, σας μένετε, να σας πάρουμε με το περιπολικό, να σας ναι. πάμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Για τους Έλληνες πατριώτες, αυτή είναι η. Ξύλο αλίπητο και. Ναι. Και δακρυγόνα. Η αντιμετώπιση από την κατοχική κυβέρνηση Τσίπρα, αυτή έτσι. Είναι για τους Έλληνες πατριώτες. Ακριβώς. Πάμε και παρακάτω, αν πάμε μπορούμε σε άλλη φωτογραφία, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ έχουν αρχίσει ήδη οι τραυματίες. Τους... Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για συνολικά 11 τραυματίες, εκ των οποίων μία ήταν πολύ σοβαρά. Διαβάσαμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Καστοριά. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Ναι. Ναι, εδώ είναι η κοπέλα. Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι η κοπέλα η οποία βλέπετε ότι είναι ακίνητη. Είναι ακίνητη. Δεν έχει τις αισθήσεις της. Έτσι. Από ό,τι είπανε, αυτή χτυπήθηκε από γκλόμπς ναι. αστυνομικών έτσι. Και μετά όταν ήταν σοριασμένη κάτω τη χτυπήσανε στον αφιένα με μία βομβίδα. Ναι. Ναι. Αυτά κατεγράφησαν από τους αυτόπτες μάρτυρες. Σπαρισταμένους βέβαια. Η κοπέλα
μεταφέρθηκε σε κομματώδη κατάσταση, με μειωμένη αναπνοή, στο νοσοκομείο Καστοριάς. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς είναι η κατάστασή της. Ελπίζουμε ο Θεός να είναι μαζί της και να τη βοηθήσει. Να διέφυγε τον κίνδυνο. Μία Ελληνοπούλα η οποία πήγε να διαμαρτυρηθεί για τα αυτονόητα, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κλέψουν τη γη της, είχε δυστυχώς αυτό που βλέπετε, τις συνέπειες που βλέπετε από αυτούς τους προδότες, τις συνέπειες που βλέπετε στην εικόνα αυτή. Ναι. Και νομίζω και εκεί τελειώνουμε με τις φωτογραφίες των, ναι, των επεισοδίων τα οποία έγιναν. Θέλετε να... Και ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, πέραν της απολύτως αντεθνικής τάσεως της κυβερνήσεως των ΣΥΡΙΖΑ και ανέλ για τον Σκοπιανό, ναι, αληθεύουν πληροφορίες που γράφονται στα ψηλά του τύπου ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει κάπου αλλού? Ναι, κύριε Βασιλιάδη, είχε ακουστεί εδώ και αρκετές μέρες, φαινότανε απίστευτο ή αν θέλετε περίεργο, τώρα επαληθεύτηκε. Ο κύριος Τσίπρας πατώντας πάνω στην Ελλάδα και ποδοπατώντας την ιερή γη της Μακεδονίας που είναι ποτισμένη με πολύ αίμα, φιλοδοξεί να κερδίσει ένα Νόμπελ ειρήνης, κύριε Βασιλιάδη. Είναι απίστευτο, αλλά θα μου πείτε, εδώ το πήρε ο Ομπάμα, γιατί να μην το πάρει ο κύριος Τσίπρας? Ναι. Και πώς τεκμηριώνεται ότι δεν είναι πλέον φήμη, διότι σαν φήμη ακούστηκε περίπου πριν 10 μέρες, τεκμηριώνεται διότι το πρότεινε το γνωστό απέραντα συστημικό ξένο περιοδικό που εκδίδεται και στα ελληνικά, το Foreign Policy. Mm-hmm. Προτείνει τον κύριο Τσίπρα, ναι, παρέα με τον κύριο Ζάεφ για τον Νόμπελ ειρήνης. Διότι δίνουν άλλη πνοή στη Βαλκανική Χερσόνησο. Ναι. Ξέρετε πώς μεταφράζεται αυτό? Επεκτείνεται το ΝΑΤΟ. Ναι. Και με τις αμερικανικές ευλογίες. Έτσι μεταφράζεται. Ακριβώς. Νόμπελ ειρήνης, ναι, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός ο απότερος, να ευλογήσει αν θέλετε τα γένια του, να μείνει αν θέλετε στην ιστορία, αλλά έχοντας ήδη μαχαιρώσει πισόπλατα και την Ελλάδα και τη Μακεδονία, ναι, μας. Ποια ήταν η αντίδραση της διοικούς της Εκκλησίας για όσα έγιναν το Σαββατοκυριακό? Είναι μια πηγή, σας το έχω ξαναπεί αλλά δεν το θυμάστε. Ναι. Είναι μια πηγή που όταν πάει κανείς... Α, πηγή είπατε. Είναι μια πηγή με νερό. Ναι. Η οποία έχει μια ταμπέλα και γράφει από πάνω αμίλητο. Όποιος το πει αυτό δεν ξαναμιλάει. Α. Είναι η πηγή που πάει μόνο εκεί και πίνει η ιεραρχία με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα. Πίνοντας αυτό το νερό, μπορεί να ξαναμιλήσει, αφού λέγεται αμίλητο το νερό. Ναι. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, υπάρχει κάποιος λεβέντης παπάς, κυρίες και κύριοι. Τρομερή εξαίρεση. Στον Άγιο Παντελεήμονα Ρόδου. Έτσι. Ο οποίος δεν ήπια από αυτό το αμίλητο νερό. Όχι, δεν πίνει από αυτό με τίποτα. Ναι. Και αν μπορούμε, πάμε παρακαλώ να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Να δούμε τι νερό πίνει, κύριε. Και μια μέρα πένθους για την Ελλάδα μας. Εχθές οι προδότες, παρακαλώ ησυχία και μετά να συμπληρώσετε ό,τι θέλετε, υπογράψανε, πουλήσανε τη Μακεδονία μας αυτοί οι προδότες, οι ψεύτες, οι Ελληνοί. Αλλά υπάρχουν και εδώ μέσα άνθρωποι που πιάνουν τους πολιτικούς και τους γλύφουνε. Ντροπής. Εσχάτη προδοσία. Υπογράψανε όλοι. Ο Τσίπρας πρώτη φορά αριστερά μας έκανε, αγαπητοί μου νοικοκυρέους. Μας έλυσε όλα τα προβλήματα. Ζούμε πλωσιοπάροχα μέσα στην πείνα. Αυτά τα κοπρόσκυλα που πήρανε να διοικήσουνε και να διαλύσουνε εντεταλμένη υπηρεσία την πατρίδα μας. Σήμερα το απόγευμα στις πρέσπες έχουνε πάει όλοι οι κοπρίτες, όλοι οι υπουργοί, όλα τα ρεμάλια και ακόμη και βορειοελλαδίτες βουλευτές που υπογράψανε
θα πάνε να διασκεδάσουν τη μεγάλη τους επιτυχία. Θα πάνε να απολαύσουν τα εδέσματα, τα πλουσιοπάροχα που εμείς τα κορόιδα πληρώνουμε, που εμάς βυζένουνε, που εμάς έχουν βάλει ένα καλαμάκι και μας ρουφάνε το αίμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι άθεοι, που να τους βαρέσει του Παντελή το μουλάρι, που λένε στο χωριό μου, είναι ένα τίποτα, είναι μια χούφτα προδότες. Σκεφτείτε οι πρόγονοί μας τι αγώνες κάνανε για τη Μακεδονία μας και ήρθανε οι Σιριζέοι και οι άλλοι Ελληνοί της ΑΝΕΛ, ο Καμένος, ο Κουλημένος και όλοι οι άλλοι και υπογράψανε. Αφού υπογράψανε λοιπόν και εμείς καθόμαστε σαν τις κότες που πάνε η κότα να κάνει τα αυγό, έτσι και εμείς και δεν μιλάμε και κοιταγόμαστε. Και αύριο θα λέμε μεταξύ μας, μωρέ μας την πήρανε τη Μακεδονία, μας την πήραμε γιατί είμαστε και εμείς down up here. Γιατί δεν έχουμε μυαλό. Ας πάνε αυτοί που ψηφίσανε, αυτοί που κάνουν τα gay party, αυτοί που ένα κοπρόσκυλο αρχιπούστης που φόρεσε μια γελεμπία και είχε μπροστά στα γεννητικά του όργανα τον Άγιο Νικόλα, μη σας φαίνεται παράξενο. Ναι, ανοίχτε το Facebook, μπάτε μέσα και να τα δείτε. Όλοι οι πρόστιχοι, όλοι οι ελεηνοί ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕ, τους προδότες, τους εθνοπροδότες, που αν τους είχα μπροστά μου θα τους έβγαζα το λαρίκι εγώ σήμερα. Δυστυχώς, ας κάνουν λοιπόν την αρχή αυτά που λύσανε όλα, να δηλώσουν και τα παιδιά τους αλλαγή φύλου. Ας κάνουν την αρχή λοιπόν αυτά τα κοπρόσκυλα οι βουλευτές, οι υπουργοί, όλοι οι τεμπελοχανάδες, όλοι οι κοπρίτες, όλοι που μέσα στη Βουλή είναι ένας βόθρος και όχι ο ναός της δημοκρατίας. Καταντήσανε το ναό της δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων υπόνομο, βόθρο, απόπατο. Αυτή είναι. Και αν είδατε πολλοί από εσάς, ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου είχε βγει φωτογραφία μπροστά από τη Βουλή και είχε ένα φως από πάνω του και είχε βάλει κόκκινη λάμπα και έκανε το σήμα αυτό. Δηλαδή ότι η Βουλή είναι ένα σήκος ανοχής. Αυτή είναι. Βρέστε μου έναν που ήρθε και έδωσε ένα χαρτί σε μια εκκλησία. Βρέστε μου έναν άθεο που να έδωσε ένα κομμάτι ψωμί σε ένα φτωχόνε. Μόνο η εκκλησία τα κάνει αυτά. Κάτσαμε σαν τις κότες όλοι μας, όχι εγώ. Εσείς δεν μιλάει κανένα σας. Είδατε γάμους, λεσβίες να παντρεύονται, πούστιδες να συζούνε και να παντρεύονται. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Έτσι μας καταντήσανε. Αυτή είναι. Γι' αυτό, παιδιά μου, συγγνώμη, αλλά εγώ απόψε δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα από τη στενοχώρια μου. Στέγνωσε το σώμα, το στόμα μου. Γιατί πουλήσανε τη Μακεδονία μας και περιμένετε τώρα γλώσσα μακεδονική. Περιμένετε να αλλάξουν τα ιστορικά δεδομένα των προγόνων μας. Η Μακεδονία είναι ελληνική, παπά μου. Χαίρομαι πολύ. Γιατί είναι Μακεδόνα. Είσαι Μακεδόνα, αν σε βλέπω να κάθεσαι εκεί, δεν βλέπω να πήγες που δεν θα σε κάνεις συλλαγητήριο. Εντάξει, πάρ' τα ρέστα, Κατερίνα. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε,
ολόκληρο νησί 120-130.000 κόσμος, 500 άτομα μέσα. Εγώ θέλω μια χάρη. Όταν δείτε πολιτικό μπορείτε τον ευθύσετε, είσαστε κότες και θα πάτε να τον αγκαλιάσετε. Γίνε κουλευτά μου. Ας έρθει ένας εδώ, τους πάει να. Γιατί έχουν κάνει δηλώσεις ανοιχτές και δεν φοβάμαι και δεν τρέπουμε κανέναν. Είναι ψεύτες. Ό,τι λένε είναι ψέματα. Διδάσκουνε, συνωμοτούνε το τι ψέμα θα μας δώσουνε να χορτάσουμε με ψέματα και κολοκύθια τούμπανα. Ζωή σε λόγους μας, εγώ όμως, επειδή είμαι παπάς με κεφαλαία γράμματα, δεν σκιάζουμε κανέναν, δεν φοβάμαι κανέναν, δεν υπολογίζω κανέναν μπροστά στην αλήθεια. Τέλος της Θείας Λειτουργίας, η καμπάνα θα σημάνει πένθυμα. Γιατί οι προδότες, οι λοποδίτες, οι ακαμάτιδες, οι ελεηνοί θα πάνε να απολαύσουν τα εδέσματα εις βάρος μας. Και όχι μόνο αυτό, είναι το χειρότερο. Αυτό που θα υπογράψουν όπως το υπογράψαν από χθες, δεν μπορούμε τώρα να δικαιώσουμε τίποτα. Όλα τα χάσαμε, όλα μας τα πήραμε, πρέπει να βάλουμε και τσίκινο στο βρακάκι από μέσα τώρα. Συγγνώμη, όλα μας τα πήρανε παιδιά μου και όλοι τους βλέπεις κάθονται. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί, είναι και οι μουσίτσες της Νέας Δημοκρατίας από πίσω και του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουν ό,τι θέλουν και τι κάνουνε. Αυτοί είμαστε, ένας λαός αχάριστος, ένας λαός επιπόλαιος, ένας λαός του σαλονιού, ένας λαός του ψέματος, ένας λαός που έχει συνηθίσει να τρώει παραμύθια και να χορταίνει με ψέματα και παραμύθια. Αυτοί είμαστε. Εγώ φωνάζω, το λέω, η Μακεδονία ήτανε, είναι και θα είναι ελληνική. Ζήτω η Μακεδονία μας και να χαθούνε οι προδότες, οι πολιτικοί αλυταράδες που μπήκανε μέσα στη Βουλή να χορτάσει το αντεράκι τους και έχουνε κάτσει μέσα στη Βουλή στην καρεκλίτσα και την έχουνε βιδώσει με βίδες για να μην πέσουνε. Αυτή είναι. Όποιο πολιτικό δείτε, φτύστε τονε, αλλά ό,τι και το σάλιο σας αξίζει για αυτά τα κοπρόσκυλα. Γιατί είναι τεμπέληδες, είναι αλήτες με όλη τη σημασία της λέξεως. Και δείξτε να τα βάλεις επάνω Παπαχρίστος, εφημέριος Αγίου Παντελεήμωνα Ρόδου. Βοήθειά μας και συλληπιτήριά μας. Έβγε στον Λεβέντη Παπαχρίστο από τον Άγιο Παντελεήμονα της Ρόδου μας. Κύριε Βασιλιάδη, όχι χήμαρος, όχι ποταμός, Νιαγάρας. Νιαγάρας. Έτσι, έτσι. Και φωτεινό παράδειγμα, ήθε να βρει μιμητές, να δώσει ο Θεός και η Παναγία, αφού πούμε να φυλάει τον συγκεκριμένο κληρικό, να αναδείξει και άλλους σαν αυτόν. Έτσι, πολύ σωστά. Σαν τον Αυγουστίνο Καντιώτη θα έλεγα. Ακριβώς, ακριβώς. Αληθεύει ότι η συμφωνία ήταν γνωστή εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες, για να μην πούμε περισσότερο. Αληθεύει ότι διέρευσε επιλεκτικώς σε μικρή μερίδα του τύπου, ναι, του κομματικού τύπου. Βεβαίως. Όσον αφορά την Ελλάδα, διέρευσε όντως στον περιοδικό τύπο, δεν θα αναφέρουμε για να μην κάνουμε διαφήμιση. Ακριβώς. Αλλά είναι μια επιλεκτική διαρροή που αρέσκεται να κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση στο συγκεκριμένο έντυπο. Μάλιστα. Και το ξέρε εγκαίρως και νωρίτερα. Αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε, ναι, ότι αντιστοίχως με την Ελλάδα το ξέραν και παράγοντες σκοπιανοί. Και θέλουμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, ο οποίος τώρα είναι βουλευτής στην αντιπολίτευση,
στο αλυτρωτικό παύλα σοβινιστικό Βεμερό. Μάλιστα. Ο Αντώνιο Μιλόσοσκι, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, ναι. Ο οποίος επικαλούμενος, λέει, στον Σκοπιανό τύπο διπλωματικές πηγές, είχε αναγγείλει από την προπερασμένη Τρίτη ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των δύο πρωθυπουργών. Όλοι το ξέρανε και εμείς εδώ κάναμε την πάπια. Δεν μίλαγε κανείς. Ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αντώνιο Μιλόσοσκι, που ήταν χρόνια υπουργός εξωτερικών στα Σκόπια, την εποχή που ήταν η κυρία Μπακογιάννη έτσι, εδώ, έτσι. Μιλάει ελληνικά, κύριε Μπακογιάννη, κύριε Βασιλιάδη, συγγνώμη, και έχει σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με υποτροφία του Ιδρύματος Κόκαλη. Μάλιστα. Ο πρώην υπέξ των Σκοπίων. Είναι ο κύριος, επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να μην το πω, που έκανε ένα ταξιδάκι μέχρι τον Όλυμπο με μερικούς άλλους και όταν έφτασε κοντά στην κορυφή φωτογραφήθηκε με τη Σκοπιανή σημαία στην κορυφή. Ναι, να τα θυμόμαστε αυτά γιατί κάποιον κάνουν τα ξέχασαν. Αυτός ήταν λοιπόν. Μάλιστα. Πέραν της προτάσεως μομφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και του όλου σκηνικού της Βουλής που ήταν γεμάτο ένταση, ναι, τι ακούστηκε στην Ευρωβουλή? Αυτό πέρασε στα πολύ ψηλά. Πρέπει να την προσέξουμε αυτή την λεπτομέρεια. Ένας Σλοβάκος Ευρωβουλευτής, κύριε Βασιλιάδη, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εννοείται, μάλιστα, δηλαδή του ιδίου κόμματος που ανήκει στην Ευρωβουλή και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και συγκεκριμένα θα πούμε το όνομά του. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Είναι ο κύριος Έντουαρτ Κούκαν, ο οποίος είπε ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, ανέφερε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πως δεν θα είμαι εντελώς αρνητικός σε ό,τι αφορά την επίλυση του θέματος της ονομασίας. Μάλιστα. Πολλές ημέρες πριν την πρόταση μομφής. Δηλαδή κάνουμε εδώ πρόταση μομφής, αλλά μέρες πριν λέμε στους Ευρωπαίους ότι δεν, ναι, θα έχω και πολύ, ναι, 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 αντίρρηση. Ναι, ναι. Έλεος, ναι, και, ναι, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε, διότι δικαίως όλη η Ελλάδα πετροβολεί αυτή την κυβέρνηση, είτε τον κύριο Τσίπρα, είτε τον κύριο Κοτζιά, είτε τον κύριο Καμένο, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και μια λεπτομέρεια η οποία πέρασε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται από ένα ταξίδι στο Τελαβίβ που είχε κάνει προημερών. Μάλιστα. Το οποίο το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το είχε διοργανώσει το American Jewish Committee, ναι, αλλά επειδή ήταν πανηγυρική η συνεδρίαση, έγινε στο Τελαβίβ και όχι στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Και ο κύριος Μητσοτάκης έλαβε το λόγο και μίλησε αρκετή ώρα μπροστά σε 2.000 συνέδρους, κύριε Βασιλιάδη. Και στην πρώτη σειρά καθισμάτων ήταν ο κύριος Νετανιάχου, mm-hmm, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, τον οποίον είδε και κατηδίαν. Μάλιστα. Και στο φιλμάκι το οποίο δεν μας δείξανε, ο κύριος Νετανιάχου στην κατηδίαν αυτήν συνάντηση του έδειχνε στο χάρτη πόσο κοντά είναι η Ελλάδα με το Ισραήλ στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Ήταν η συγκέντρωση που έγινε του American Jewish Committee προς τιμήν εκείνων που προώθησαν την εβραϊκή υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται για... Ακριβώς. Για τα μελούμενα. Έχετε, βλέπω εδώ πέρα μαζί σας φέρει μια ναι, αφίσα. Τι είναι αυτή, θα μας είναι μια αφίσα την οποία βρήκαμε. Μάλιστα. Η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα παρακαλώ να την δούνε οι φίλοι τηλεθεατές. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, λέει σήμερα όλοι είναι στις καρέκλες τους. Ναι. Ψηφίζοντας ναι σε όλα. Ναι. Και λέει ο μικρός Αλέξης, θα παραιτηθώ αν είναι να υπογράψω μνημόνια. Και από κάτω. Ο Πανούλης, θα παραιτηθώ για το όνομα της Μακεδονίας. Από κάτω. Ο Μίστερ Τσακαλώτος είναι αυτός, ναι, γιατί ναι, κύριο δεν μπορούμε να πούμε, αφού ναι, δεν γνωρίζει ελληνικά, οπότε θα το καταλάβει καλύτερα. Ναι, σωστά. Ο Μίστερ Τσακαλώτος, θα παραιτηθώ για τα... Τι λέει? Για το... Δεν το βλέπω. Για το αφορολόγητο. Ναι. Λοιπόν, και από κάτω είναι ο κύριος Κατρούγκαλος. Βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος και λέει... αυτός θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί και αυτός, βεβαίως. Ναι. Αν στο πολυνομοσχέδιο, σηκώστε το λιγάκι πάνω, υπάρχουν μειώσεις συντάξεων. Ναι. Μάλιστα. Παραιτήθηκε κανείς από αυτούς τους τέσσερις? Όχι, έτσι. Μα είναι αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία η. Το βρήκαμε σε έθετο εφημερίδος. Πολύ ωραία η αφίσα που δείξατε. Και
Μας έκανε εντύπωση και μάλιστα επειδή πολύ χαριτωμένα είπατε για τα αγγλικά του κυρίου Τσακαλώτου. Ναι. Προημερών στη Βουλή ένας φωτογράφος από τα περίφημα δημοσιογραφικά θεωρία στον πρώτο όροφο, όπως ξέρετε, έκανε zoom στα χαρτιά του κυρίου Τσακαλώτου. Και τι νομίζετε ότι ανεκάλυψε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι Έλληνες φίλοι τηλεθεατές? Ότι ο κύριος Τσακαλώτος γράφει αγγλικά. Γράφει μεικτά ελληνικά και αγγλικά, γι' αυτό πολλές φορές τα μπερδεύει στις αγορεύσεις του και κάνει τρομακτικά λάθη και στη σύνταξη και στη γραμματική. Διότι δεν μπορεί να διαβάσει τα ίδια του τα ορθοσυκοθλίσματα. Είναι μεικτά. Η μία λέξη είναι αγγλική, η άλλη είναι ελληνική, ξαναέρχεται αγγλική, στα ελληνικά το τάφ είναι λατινικό. Λοιπόν, πώς να διαβάσει αυτός ο άνθρωπος? Γι' αυτό κάνει τόσο χοντρά λάθη. Μήπως είναι η μακεδονική γλώσσα που λένε αυτοί? Έλεος. Έλεος. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Γιατί περίπου κανείς και σχεδόν πουθενά δεν μίλησε, δεν έγραψε και δεν έκανε κάποια εκπομπή για την επέτειο του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου? Αυστηρή αμνησία, κύριε Βασιλιάδη. Εμείς θα το θυμίσουμε, επειδή αυτά που θέλουν οι άλλοι να ξεχνάνε, εμείς έχουμε μια αιμονή να τα θυμίζουμε. 10 Ιουνίου του 323 π.Χ. κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Πεθαίνει σε ηλικία 32 ετών στη Βαβυλώνα ο διασημότερος, ο ενδοξότερος βασιλεύς όλων των αιώνων, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και σύμφωνα βέβαια με ιστορικές πηγές, η ασθένειά του εκδηλώθηκε ύστερα από ένα συμπόσιο και μέσα σε λίγες ημέρες δεν μπορούσε πια, δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει ούτε να περπατήσει. Είναι μία εκδοχή. Υπάρχει άλλη εκδοχή που λέει ότι έπεσε ιδρωμένος σε ένα ποτάμι και αυτό ήταν το τελειωτικό του χτύπημα. Υπάρχει όμως και τρίτη εκδοχή κατά ορισμένους ιστορικούς συγγραφείς που μιλάνε για δηλητηρίαση. Ακριβώς, για δολοφονία. Για δολοφονία. Έτσι. Δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια ανάλυση. Απλώς θα αναφέρουμε αυτό που δεν ανέφερε κανείς. Και είναι πολύ επίκαιρο διπλά. Όχι μόνο λόγω της επετείου και λόγω των ημερών. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι η εκπομπή αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη, έγινε εκτάκτως. Λόγω του... Ακριβώς, λόγω των γεγονότων αυτών του Σαββατοκύριακου. Και δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτό περίπου ακόμη, αν Επιτροχάδι, υπάρχει κάτι που θέλετε. Ναι, Επιτροχάδι. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, ελάχιστο, γιατί θέλουμε να δείξουμε οπωσδήποτε και ένα βίντεο τρίλεπτο. Ναι. Οπότε, σε ένα λεπτό, αν μπορείτε να πείτε κάποια πράγματα, με τα χαράς. Θέλουμε να πούμε, δεν θα το προσπεράσουμε, ναι, ότι ήταν ευχάριστη έκπληξη πως ο τοπικός Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ιορδαίας, ο κύριος Θεόκλητος, έδωσε εντολή και την ώρα της γελιοδεστάτης αυτής τελετής χτυπούσανε επίμονα οι καμπάνες παντού στις γύρω περιοχές και ακουγότουσαν μέσα στις μεταδόσεις των δορυφορικών καναλιών, κύριε Βασιλιάδη. Πένθημα να υποθέσω. Πένθημα. Μάλιστα. Βεβαίως, ο κύριος Θεόκλητος. Ναι. Και θέλω να πω πολύ γρήγορα ότι μας έκανε εντύπωση η ανταπόκριση του αραβικού Αλτζατζίρα. Ήταν η πιο τίμια ανταπόκριση. Ξεκίνησε να λέει ότι διαμαρτύρονται με το χτύπημα των... στις καμπάνες των εκκλησιών, την αντίρρησή τους διαδηλώνουν οι Έλληνες και ανέφερε πρώτα τα επεισόδια, τα γεγονότα, τους τραυματίες και τα δακρυγόνα. Ναι. Ήταν η πιο τίμια ανταπόκριση. Δεν ξέρω αν έχω άλλο περιθώριο. Επίσης, να μην περάσουμε ότι το Σάββατο το βράδυ έκανε το λάθος ο Αρχιεπίσκοπος, φεύγοντας από την Οδό Μητροπόλεως, να ανέβει ανάποδα και έπεσαν επάνω οι διαδηλωτές από τη συγκέντρωση υπέρ της Μακεδονίας και τον γιουχάραν απελπιστικά. Ναι, ναι, υπάρχει και βίντεο. Να το οποίο... κρατήσει αυτό ο κόσμος. Υπάρχει βίντεο το οποίο διαψεύδει η Εκκλησία. Το διαψεύδει, εντάξει, ναι, το διαψεύδει. Ναι. Επίσης, το θέμα δεν είχαμε χρόνο να πούμε ότι στα Σκόπια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο πρόεδρος Ιβάνοφ, διότι εκεί υπάρχει πρόεδρος Δημοκρατίας με γνώμη και πυγμή, πέταξε έξω από το γραφείο του μετά δίλεπτη συνάντηση τον κύριο Ζάεφ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Πολύ πριν τις υπογραφές. Τον πέταξε έξω. Δεν είναι διακοσμητικός εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όχι, δεν είναι μαριονέτα. Α, δεν είναι μαριονέτα. Δεν είναι μαριονέτα. Και ελπίζουν ορισμένοι οι οποίοι τον έχουν στην μπούκα του κοινωνίου, γιατί δεν βγαίνουν αυτά που ετοιμάζουν, ότι θα τελειώσει η θητεία του τον Απρίλιο του 19 για να μπορέσουν να τα περάσουν. Λοιπόν. Επιτροχάδι είναι αυτά. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας, για όσα μας είπατε, κυρίες και κύριοι, αντί επιλόγου για την εκπομπή αυτή. Πάμε να δούμε ένα ακόμη βίντεο.
Κυρίες και κύριοι, ο Παύλος Μελάς, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας, είχε πει χαρακτηριστικά τα εξής. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.